στην αναλογία μικρός, μεγάλος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα βιωματικό για να καταλάβετε που το πάω και έτσι να εκτεθώ και να μην έχετε πρόβλημα να εκτεθείτε. Ο παππούς μου ήταν καφετζής, μόλις πήρε τη σύλλαξη δεν ξανά έκανε καφέ. Ποτέ. Τελείωσε. Θεωρήσε ότι ο καφές ήταν κάτι το επαγγελματικό. Αλλά έχει πολύ πλάκα όταν ήταν η γιαγιά μου που του έκανε καφέ, η οποία βέβαια ήξερε πολύ λιγότερο να κάνει καφέ από αυτόν. Δηλαδή φανταστείτε πόσους χιλιάδες καφέδες είχε φτιάξει. Εντάξει. Αλλά το θεωρούσε ότι ήταν, πώς να το πω, της έδινε τη δυνατότητα να του κάνει ένα δώρο που άμα το έκανε αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Κάπου-κάπου έκανε καφέ στη γιαγιά. Αλλά ήταν έτσι, για πλάκα. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν συστηματικό. Ενώ παραλιά το έκανε συστηματικά γιατί μέσα στο καφενείο έκανε για όλους. Λέω λοιπόν ότι μια διαφορά είναι η πολυτέλεια. Ας πούμε, εδώ που είμαστε σε αυτό το μαγαζί, αυτό το χώρο, μ' αρέσει αυτό που έκαναν εδώ. Ξέρω να το βλέπει και η κάμερα να ζηλεύουν. Το γεγονός ότι ζητάμε μόνο αυτό, θα μπορούσαν να μας το βάλουν σε ένα σκεύος που είναι πολύ απλό. Ας δείτε. Θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Αλλά θα ήταν το ίδιο. Όχι. Άρα, επιπλέον μετά, εφόσον βλέπουμε τα αντικείμενα, υπάρχει και η έννοια του πολιτισμού που μπαίνει. Άρα, είναι και ένας σεβασμός. Μετά θα είναι το χαρακτηριστικό ενός νοικοκυριού. Σε ποιο επίπεδο είναι, τι σημαίνει, τι δίνει. Εμένα μου αρέσουν πολύ, ξέρετε, η αθωότητα μερικών. Τα σκαλούν στο σπίτι σας, στο σπίτι τους, και σας βάζουν κουβέρ που είναι όλα ατσαλένια. Και την ώρα του φαγητού σας εξηγούν ότι έχουν κουβέρ ασημένια. Αλλά δεν θα τα έχουν βγάλει για σας. Αλλά συνεχίζουν να συζητάνε. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο κουβέρ ασημένια. Και εσείς τώρα αναρωτιέστε, εσάς τι δεν σας τα βγάζουν. Διότι θεωρούν ότι δεν είστε σημαντικοί. Αλλά σε πρώτη φάση θα πείτε, κρίμα ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι μας αγαπούσαν. Στην πραγματικότητα σας αγαπούν, αλλά σας αγαπούν με έναν αθώο τρόπο και σας εξηγούν τι θα έκαναν σε ξένο. Αλλά εσείς δεν είστε ξένος. Γιατί δεν σας βάει τα σημαίνια. Άρα μόνο αν είναι εορταστικό θα θεωρήσει ότι θα ήταν καλό να το κάνει. Τι προσπαθώ να πω. Πρέπει να δείτε το θέμα της πολυτέλειας αυτές τις σχέσεις. Όταν λοιπόν έλεγα με τους γονείς μας, τους μεγάλους, να ξέρετε ότι υπάρχει τώρα μια διχοτόμηση σε σχέση με τις σχέσεις, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας λένε «Εγώ τη μάνα μου την πήγα στο γεροκομείο και είναι πάρα πολύ καλά, ασχολούνται όλοι μαζί της». Οκ. Okay. Άμα δεν το ξέρετε να πείτε μπράβο. Άμα το ξέρετε να πείτε «Η μάνα σου το ήθελε». Δηλαδή ξέρετε τα κριτήρια μετά, πώς να το πω. Όταν πάτε στην Αμερική, θα σας ρωτάνε πολύ γρήγορα πόσα λεφτά παίρνετε. Ενώ εμείς ντρεπόμαστε γενικότερα στην Ευρώπη. Εντάξει, θεωρούμε ότι είναι λίγο χυδαίο. Ενώ ο άλλος σου λέει, μάλιστα στο λέει με έναν άλλο τρόπο, σου λέει πόσο ζυγίζεις. Εντάξει. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι το βάρος σας, εννοεί το βάρος το οικονομικό. Και δεν τους ενοχλεί καθόλου. Εδώ λοιπόν όταν λέτε για το γυροκομείο, λέτε είναι πάρα πολύ καλό, είναι ιδιωτικό, έχει πολύ καλές υπηρεσίες, είναι καθαρό, τέλος πάντων διάφορα πράγματα που λέτε για ένα ξενοδοχείο. Και δεν λέτε τίποτα για τους γονείς σας. Στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι το γυροκομείο είναι ο προθάλαμος του νεκροταφείου. Άρα είναι ένας τρόπος να θάψουμε τους δικούς μας και να μην ασχολούμαστε πια με τον πόνο ότι φεύγουν, γιατί τους δώσαμε το εισιτήριο να φύγουν. Αλλά να θυμάστε αυτό που είναι το χειρότερο για τον άνθρωπο, είναι να τον ξεχάσουν πριν πεθάνει. Συνάντησα έναν κύριο Ελληνά που είχε γεννηθεί στο Μπουρούντι, βρέθηκαμε τυχαία στην Αθήνα. Με αναγνώρισε και μου έκανε σήμα και μου είπε κάτι που ήταν πραγματικά, ήταν μόνος του, είχε πια μόνο την μάνα του, μεγάλη. Και μου λέει, δεν βλέπω κανέναν. Και λέει, φοβάμαι θα με ξεχάσουν. Και μια μέρα ήμουν στο διαδίκτυο
και είδα ότι μπορούν να σου κάνουν ένα άγαλμα του εαυτού σου με ένα σκάνερ 3D και λέει, σκέφτηκα όταν ήμουν στεναχωρημένος να κάνω αυτό το άγαλμα για να με θυμούνται πως ήμουν. Μα αυτός ήταν ζωντανός, α. Άρα, το γεγονός ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε άλλους να μας ξεχάσουν ενώ είμαστε ζωντανοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολλοί από εμάς αναρωτιούνται όταν θα πεθάνουν αν θα τους θυμούνται οι άλλοι. Και γι' αυτό και παραδοσιακά λέμε ζωή σε εσάς να τον θυμάστε, το ξέρετε. Ενώ λέμε πολύ πιο σπάνια το άξιος. Αλλά θεωρούμε ότι η μνήμη θα συνεχίσει το έργο της και μετά το θάνατο. Τι πιστεύετε για τη λύθη που παράγει έργο πριν το θάνατο? Αυτό είναι απάνθρωπο. Η μνήμη που συνεχίζει μετά το θάνατο είναι το ανθρώπινο στοιχείο που εκπέμπει και η ανθρωπότητα μέσω της ανθρωπιάς. Ενώ η λύθη είναι η κοινωνία που σβήνει το ανθρώπινο στοιχείο για να μην ενοχληθείτε όταν δεν θα είναι πια εδώ. Άμα βλέπετε κάποιον κάθε μέρα και πεθάνει, θα σας προκαλέσει περισσότερο πόνο από κάποιον που βλέπετε κάθε 10 χρόνια. Αλλά τι κάνετε, ουσιαστικά θυμάστε το τεστ που σας είπα ότι έκαναν στην Ισπανία, το μεταφέρετε στο χειροκομείο και θέλω τώρα να σκεφτείτε πόσα λεπτά την ημέρα τον βλέπετε. Ή την βλέπετε. Την ημέρα. Είμαι καλός. Ας πούμε ότι πάτε κάθε μέρα. Στην αρχή, όπως ξέρετε, τους βάζουμε. Πάμε κάθε μέρα. Μετά πάμε κάθε 2 μέρες. Μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα. Και μετά ξεχνάμε και μας ειδοποιούν ότι πέθανε. Άρα, αυτό να ξέρετε, το κάνουμε και με τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μας, σκεφτείτε πόση ώρα πάνε στο σχολείο, πόση ώρα κοιμούνται και πόση ώρα τα βλέπετε. Θα δείτε ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος. Ελάχιστος. Άρα δεν αξιοποιούμε τον χρόνο με τους μικρούς ανθρώπους. Ξαναέρχομαι λοιπόν στον παππού και στη γιαγιά που έχουν γίνει τα παιδιά των παιδιών τους. Παρακολουθείτε, ξαναέρχομαι τώρα, πήγε πολύ κυκλικά. Τώρα λοιπόν έχουν την ώρα να είναι οι γονείς των εγγονών. Οι καλύτεροι γονείς για τα παιδιά είναι ο παππούς και η γιαγιά. Για τους γονείς είναι θέμα. Ο παππούς και η γιαγιά είναι οι δύο άνθρωποι που θα πρέπει να εξοντώσουν για να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Γιατί τους κάνουν όλα τα χατήρια, ό,τι και να ζητάνε, και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς το εξής. Οι γονείς δεν είναι ακόμα οι επόμενοι. Όταν είστε οι επόμενοι, να ξέρετε είναι ότι όταν πέθαναν οι γονείς σας. Όσο δεν έχουν πεθάνει, όσο και γέρος να είστε, όσο και γριά να είστε, δεν μετράει. Μόλις πεθαίνουν, λες τώρα εμείς είμαστε οι επόμενοι. Πριν ήσασταν οι προηγούμενοι. Όταν γίνεστε οι επόμενοι, υπάρχει μια αλλαγή φάσης, είναι ότι τώρα δεν θέλετε να πάρετε, αλλά θέλετε να δώσετε. Άρα ο παππούς και η γιαγιά είναι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα δώρα. Συνήθως λένε οι γονείς, μα τους δίνετε πολλά δώρα. Είναι απλώς επειδή ο παππούς και η γιαγιά δεν θέλουν πια να πάρουν, θέλουν να δώσουν, να αφήσουν κάτι. Θέλουν, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι ο παππούς παίζει βιολί και χαίρεται πάρα πολύ να δώσει το βιολί του στον εγγονό. Το οποίο μπορεί να είναι πανάκριβο, μπορεί να είναι επαγγελματίας και όλος να πει ο γονιός, καλά σε μένα δεν το έδωσες ποτέ. Έχετε παρατηρήσει μερικές φορές το παράπονο των γονιών όταν βλέπουν τη συμπεριφορά των γονιών τους με τα παιδιά τους και λέει εμένα δεν με αγάπησες ποτέ έτσι και θεωρούν ότι είναι αδικία. Είναι πάρα πολύ απλό γιατί όταν αυτά ήταν παιδιά, οι γονείς ήταν στη δουλειά. Τώρα έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να ασχοληθούν με τα μικρά. Να ξέρετε λοιπόν αυτές οι ακραίες καταστάσεις, οι πολύ μικροί άνθρωποι και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι τα βρίσκουν μια χαρά. Γιατί? Γιατί εμπλέκεται ελάχιστα η κοινωνία. Εμπλέκεται πιο πολύ η ανθρωπιά και η ανθρωπότητα. Δεν μπαίνουν στα κοινωνικά του τύπου τι έκανες στη δουλειά, πόσα λεφτά πήρες. Δεν συζητάνε αυτά τα θέματα. Το ξέρετε πολύ καλά, ακόμα και για τα χρήματα. Κοιτάξτε λίγο παππού, γιαγιά με εγγόνια. Δεν μιλάνε για τα χρήματα. Μιλάνε για ανταλλαγή.
Σου έφερα καραμέλες, δώσ' μου ένα φιλί. Αυτά είναι τα χρήματά τους, καταλαβαίνετε. Ενώ εμείς λέμε, παιδί μου, εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ, θα σου δώσω ένα φακελάκι. Και θα πάρεις ό,τι θες με αυτό. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που δίνονται με τα πρώτα φακελάκια, εκτός από τους γιατρούς που είναι για άλλο λόγο, από τη στιγμή που δίνουμε τα πρώτα φακελάκια, έχουμε μια αλλαγή φάσης, δεν χαλάμε πια χρόνο για το παιδί μας. Το δώρο είναι και δώρο χρόνο. Όταν απλώς δίνετε χρήματα, γιατί δεν έχετε πια χρόνο. Κατά συνέπεια, δεν έχετε κοινό χρόνο. Δηλαδή προσέξτε, για τα δώρα υπάρχει ο κοινός χρόνος που χάνετε για να το επιλέξετε, το δίνετε και βλέπετε ότι αρέσει και χάνει χρόνο για να παίξει, μετά καταλαβαίνει ότι το ψάξατε στο διαόλου τη μάνα να το βρείτε, γιατί αυτός το είχε ψάξει μόνος και δεν το έβρισκε πουθενά. Πουθενά, γιατί πού το βρήκες. Ε? Και μετά έχετε τον κοινό χρόνο που σας λέει τι είναι. Τρεις κοινούς χρόνους. Με τα λεφτά, τι γίνεται. Δίνει τα λεφτά στο φακελάκι, χρόνος από εσάς, μηδέν. Την ώρα που το παίρνει, μηδέν. Και λέτε, χάρηκα που με σκέφτηκες. Άρα να ξέρετε ότι όταν δεν χάνουμε πολύ χρόνο στις σχέσεις μας, σημαίνει ότι δεν επενδύουμε στις σχέσεις μας και κατά συνέπεια οι σχέσεις μας δεν είναι μακρόχρονες. Άρα είναι πάλι το ίδιο. Άμα θέλετε σχέσεις οι οποίες είναι βραχύχρονες, είναι πολύ απλό, αυτό που κοιτάζετε στον άλλον είναι τα καλά του. Εντάξει. Το λέω και για την νεολαία εδώ, γιατί έχουμε και 19 ετών σχεδόν. Άρα άμα θες να βγεις με μια κοπέλα και θες να βγεις μόνο μία μέρα ή γιατί είναι ακρίβεια μία νύχτα, δεν είναι να κοιτάς τα καλά, τα κακά, κοιτάς μόνο τα καλά. Σε μία νύχτα δεν θα εμφανίσουν τα άλλα. Άμα θες μια διάρκεια που να κρατήσει πάνω από ένα μήνα, είναι καλό να κοιτάξετε τα πρώτα ελαττώματα. Άμα θέλετε διάρκεια πολλά χρόνια, ξεκινάτε μόνο με τα ελαττώματα. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες, τα ελαττώματα που αντέχουμε και τα ελαττώματα που δεν αντέχουμε. Άμα βρείτε μόνο ελαττώματα που αντέχετε, είναι καλή σχέση. Άμα βρείτε ένα ελάττωμα που δεν αντέχετε, η θεωρία παιχνίδων σας λέει σταματάτε. Γεια σας. Γιατί αυτό είναι που θα χαλάσετε όλη τη σχέση σας. Μετά θα μου πείτε, καλά, τα πλεονεκτήματα δεν τα κοιτάζουμε καθόλου. Όχι, αυτό είναι έκπληξη. Διότι όταν έχουμε μικρές σχέσεις, σκεφτόμαστε με ποιον θα ζήσουμε. Όταν έχουμε μεγάλες σχέσεις, σκεφτόμαστε με ποιον θα πεθάνουμε. Θα πρέπει να σκεφτείτε, το λέω τώρα για τα ζευγάρια και πιο μεγάλα από την 20ετία. Το ζευγάρι στο τέλος υπάρχει μια τέτοια συμβίωση που θέλει να είναι σίγουρο ότι όταν δεν θα μείνει κανένας άλλος, αυτή θα είναι εδώ. Ή αυτός θα είναι εδώ. Θέτε τι σημαίνει αυτό, πόσο βαρύ είναι. Υπάρχει και σε ένα τραγούδι, μάλιστα γερμανικό, το λέω επειδή είναι γερμανικό, επειδή εσείς είστε λίγο αντιδραστικοί μου, λέω κάτι γερμανικό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχετε γερμανικά αυτοκίνητα, αυτά και αυτά και αυτά, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτσι άσμα, είναι άρια, το οποίο λέει πόσο γλυκιά μου κάνει στη ζωή αν ξέρω ότι εσύ θα μου κλείσει τα μάτια. Και ξέρετε, σε αυτή τη μικρή αλλαγή φάσης που είναι από την ζωή στον θάνατο, πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν σκέφτονται που θα είναι. Και στις μεγάλες αγάπες, αυτό που σκέφτονται είναι όπου και να είναι, αρκεί να είναι κιόλας. Αυτό δεν το κάνετε συνήθως με τις πολύ μικρές σχέσεις, εντάξει. Εσύ άμα το πετάξεις στην κοπέλα σου για ένα νημιαμή νύχτα, θα πει είσαι καρδιακός, θα πεθάνεις τώρα, και γίνεται. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που γίνεται με τους μεγάλους ανθρώπους, με τον παππού και τη γιαγιά,
είναι ότι είναι πιο κοντά σε αυτήν την αλλαγή φάσης, έχουν μια εμπειρία ετών και καταλαβαίνουν ότι οι μικροί δεν έχουν καθόλου. Άρα έχετε δει ποτέ τους γονείς σας πώς προσέχουν τα παιδιά σας? Σας φαίνεται εξωφρενικό? Το άλλο είναι ότι τους χάνουν όλα τα χατήρια και αυτό σας νευριάζει. Ο παππούς και η γιαγιά είναι φτιαγμένοι για να κάνουν χατήρια. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις παππού και γιαγιά, πάρε άλλο ανδρόγυνο. Πάρε τον νονό και την νονά. Ο παππούς και η γιαγιά δυναμώνουν με την μεταχαρά που παράγει η χαρά των μικρών. Δηλαδή, από τα καλύτερα δώρα που κάνετε στους γονείς σας όταν είναι μεγάλοι, είναι να προσέχουν τα παιδιά σας. Άρα, γιατί είναι πιο ανθρώπινο? Στην αρχή, όπως είπαμε, φτιάχνετε παιδιά για να έχετε αντίγραφα. Μετά έρχεται η εφηβεία, λέτε δεν ήταν αυτό που ήθελα και μετά προσπαθείτε να αξιοποιήσετε αυτό που κάνατε. Μετά θυμάστε ότι το έχετε κάνει με άλλο άτομο. Λέτε γι' αυτό γαμώτο. Εντάξει. Γιατί άμα υπήρχε κλωνοποίηση, να σας πω, όταν θα υπάρξει κλωνοποίηση, να ξέρετε ότι πάρα πολλοί και πάρα πολλές θα προτιμούν την κλωνοποίηση από την παραγωγή τη φυσιολογική. Λόγω αυτού. Να ξέρετε ότι και στην κλωνοποίηση δεν είναι ακριβώς αντίγραφα. Γιατί ακόμα και στην έρευνα δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει αυτό. Έπρεπε να κάνουμε κλωνοποίηση γάτας για να καταλάβουμε ότι οι κοιλίδες δεν είναι στο ίδιο σημείο. Επειδή το είχαμε κάνει αρχικά με αρνί και ήταν όλα λευκά και δεν καταλάβαμε. Η ντόλη. Όταν λοιπόν ξεπερνάμε αυτό το στάδιο, τι γίνεται? Θα μου πείτε, καλά, τα εγγόνια μας δεν είναι μια μορφή αντιγραφής? Εδώ έχετε αποδεχτεί ότι δεν αντιγράφετε πια. Άρα εδώ γίνεται κάτι που είναι πιο σημαντικό, είναι η μορφή της συνέχειας. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, είναι η συνέχεια και όχι η αντιγραφή. Δηλαδή, όχι η επανάληψη, αλλά το γεγονός ότι θα είμαι εδώ ακόμα και μετά. Μια μορφή πολυκυκλικότητας, θα λέγαμε πιο τεχνικά. Δηλαδή, όταν βλέπετε το εγγονάκι σας και κάνει πράγματα, όχι που κάνετε εσείς ή που θα κάνετε, αλλά απλώς κάνει πράγματα που σας αρέσουν. Λέτε, κάτι θα μείνει από μένα. Άρα θέλετε να του διδάσκετε κάτι. Και είναι απίστευτο το πόσο, το λέω και για τους, επειδή έχουμε και εκπαιδευτικούς εδώ, πόσες αντοχές έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι σε σχέση με τους μεσαίους. Οι μεσαίοι θέλουν γρήγορα, αποτελέσματα, καλή βαθμολογία, τελειώσαμε, γεια σας. Και βλέπετε μετά τον παππού και την γιαγιά που ασχολούν με το παιδί, κάνουν προπαίδεια για ώρες, δεν κουράζονται, ούτε τα παιδιά, παίζουν και εσείς κάνετε ένα πεντάλεπτο και σας έχει βγει η πίστη, η Παναγία κτλ. Όσοι πιστεύουν και έχουν Παναγία. Για τους άλλους είναι απλώς το λάδι. Γιατί? Γιατί για σας είναι αγκαρία. Για σας είναι εργασία. Για τους μεγάλους είναι έργο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της εργασίας και του έργου. Η εργασία είναι αναγκαστική και ουσιαστικά είναι ανούσια. Το έργο είναι άχρηστο, αλλά είναι ουσιαστικό. Όταν λοιπόν τα βλέπετε αυτά μαζί, τι γίνεται? Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο χρόνο. Πώς όμως? Θέλω να το σκεφτείτε τώρα την ώρα που κάνουμε τη διάλεξη πόσο χρόνο σπαταλάτε. Αλλά είναι αυτό που λέω συχνά και το ξέρουν οι μαθητές. Εγώ αν είχα μία μέρα να ζήσω, θα ήμουν εδώ να κάνω διάλεξη. Ενώ εσείς αν είχατε μία μέρα να ζήσετε, το πιο πιθανό είναι να μην ερχόσασταν εδώ. Θα κάνετε κάτι άλλο. Θα λέγατε, ας πούμε, θα είμαι με την οικογένειά μου, θα είμαι με τα παιδιά μου, αφού είναι μόνο μία μέρα. Θέλω τώρα να φανταστείτε πόσο διαφορετικές είναι οι ζωές από ανθρώπους που θεωρούν ότι κάθε μέρα είναι η τελευταία και ζουν την επόμενη και τους άλλους ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία να το κάνουν σήμερα. Δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Άρα, άμα το φανταστείτε, θα δείτε ότι το πρώτο μοντέλο που σας είπα μοιάζει πιο πολύ με τις προδοκίες των μικρών.
μην κάνετε ποτέ υποσχέσεις σε μικρούς που δεν μπορεί να τηρήσετε. Γιατί για τον μικρό άνθρωπο η υπόσχεση αυτή είναι τεράστια, τεράστια σημασίας. Εντάξει. Του λες θα σου πάρω ένα σαλέπι, ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο του. Πάτε σε μια περιοχή, δεν έχει σαλέπι. Του λέτε θα σου δώσω μια σοκολάτα. Λέει μα σαλέπι έχεις πει. Λέει δεν πειράζει, μωρέ, ρόφημα θα είναι. Όχι, μα σαλέπι δεν έχεις πει. Δεν έχεις υποσχεθεί σαλέπι. Και έχει πολύ πλάκα όταν μεγαλώνουν και φτάνουν ας πούμε στα ραντάριδες και σου λένε, όταν ήμουν 8 χρονών, σου είχα ζητήσει σαλέπι, μου έχεις υποσχεθεί σαλέπι και μου έδωσε σοκολάτα. Τώρα βέβαια εσείς είστε 70 και λες, πω Θεέ μου, το κολόπεδο αυτό θυμάται πάλι. Και λέει, θα πάω τώρα να πάμε για σαλέπι. Όχι, τώρα δεν μετράει. Αυτές λοιπόν είναι οι μη αναστρέψιμες κινήσεις. Άρα, το λέω τώρα για τους γονείς, αν ξέρετε πόσο χρόνο σπαταλάτε, χωρίς να ασχοληθείτε ούτε με τους γονείς σας, ούτε με τα παιδιά σας. Αλλά θεωρείτε ότι κάνετε κάτι το ουσιαστικό. Αν ξέρετε ότι κάνετε κάτι το χρηστικό. Εγώ δίνω σαν παράδειγμα το σπίτι. Είναι έτσι πιο εύκολο και το ξεκαθαρίζουμε. Στο σπίτι, όταν αγοράζετε ένα σπίτι, νοικιάζετε ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που πάτε να δείτε είναι αν είναι καλή η τουαλέτα και η κουζίνα. Η τουαλέτα είναι για την έξοδο, η κουζίνα για την είσοδο. Ποιος από εσάς πάει να δει τη βιβλιοθήκη που δεν υπάρχει στο σαλόνι? Όταν λοιπόν πηγαίνετε στην τουαλέτα, πηγαίνετε για ένα λόγο χρηστικό. Όταν πάτε στην κουζίνα, πάλι για τον ίδιο λόγο. Όταν πάτε στην κρεβατοκάμερα, είναι λίγο λιγότερο, αλλά έχει κάποια σημασία. Όταν πάτε στο σαλόνι για να σπαταλήσετε χρόνο να διαβάσετε ένα βιβλίο, είναι εντελώς άχρηστο. Αλλά να ξέρετε ότι το καθιστικό, ο χώρος που είναι ο πιο ανθρώπινος, είναι εκεί που σπαταλάμε το περισσότερο χρόνο κοινωνικά και είναι ο χώρος που είναι ο πιο κοντά στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό εκεί βάζουμε τα βιβλία. Τα βιβλία μας, αν θέλετε, είναι μικρά σαλόνια. Και βάζουμε τα μικρά σαλόνια στο σαλόνι. Τα βιβλία που βάζεις στην κρεβατοκάμαρα δεν είναι καλά βιβλία. Είναι βιβλία που σπαταλάτε το χρόνο για να μην είστε με τον άλλον που είναι δίπλα. Και γι' αυτό τα βάζετε δίπλα. Το βιβλίο δεν είναι φτιαγμένο για να είναι δίπλα από το κρεβάτι. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο για να είναι δίπλα σε βιβλιοθήκη. Μόλις φαίνεται το βιβλίο δίπλα από το κρεβάτι, είναι ότι κάτι δεν κάνετε στο κρεβάτι. Ή κάτι δεν κάνετε πια. Άμα ήταν να μην το κάνετε πια, δεν είναι να πάτε στο κρεβάτι, να σμείνετε στο σαλόνι. Διαβάζετε και οι δύο, ο ένας κοιτάζει τον άλλον, σ' αρέσει το βιβλίο, πολύ ωραίο. Είναι το βιβλίο που σου πήρε τουλάχιστον, όχι, μου το πήρε κάποιος άλλος. Μα εγώ σου πήρα ένα βιβλίο, αυτό δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ. Έχουμε και αυτές τις συζητήσεις. Τι είναι τα βιβλία σε αυτές τις σχέσεις? Τα βιβλία, τα έλεγε ο Νταβίντσι, έλεγε διαβάζουμε τους νεκρούς. Τα βιβλία είναι οι νεκροί μας. Άρα έχουμε ανθρώπους, συγγραφείς που έχουν πεθάνει και εμείς όταν τους διαβάζουμε, για αυτούς είμαστε αναγέννητοι. Άρα σαν συνδυασμό είναι διαβάζουμε τους νεκρούς και γράφουμε για τους αγέννητους. Το ξαναλέω για την κυρία, γιατί βλέπω πάλι μου κάνει αυτή τη φατσούλα. Σκεφτείτε το ορθολογικά. Εντάξει, έχετε ένα συγγραφέα, ζει καμόσα χρόνια. Έχει ένα έργο, το οποίο θα μείνει και μετά. Αυτοί που θα το διαβάσουν, οι περισσότεροι, ήταν αγέννητοι την ώρα που το έγραφε και όταν το διαβάζουν είναι νεκρός ο συγγραφέας. Είμαστε εντάξει τώρα, βλέπετε και λίγο στατιστικά σας βοηθάει. Άρα, στην πραγματικότητα αυτοί που γράφουν μόνο για αυτούς που είναι τώρα μαζί τους είναι τα κοινωνικά έργα στα οποία δεν δίνουμε καμία σημασία σε βάθος χρόνου. Ενώ μπορεί να διαβάσετε ας πούμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή και να σας ταράξει και να πείτε ρε παιδί μου έχει γραφτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, τώρα με ταράζει. Γιατί έχει κάτι το πολύ ανθρώπινο και διαχρονικό. Άρα γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία πολύ γρήγορα στην ανθρωπότητα να μαθαίνουμε στους μικρούς ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία.
είναι η πρώτη τους επαφή με τον θάνατο. Θα το αντέξει, κυρία, τη βλέπω έτσι. Θα το αντέξει, ωραία, μπράβο. Θα το μάθει να μου να διαβάζει γι' αυτό, θα φταράξει. Καλό είναι, καλό είναι. Άρα πρέπει να διαβάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί, γιατί είναι η πρώτη επαφή με το θάνατο. Διότι είναι η πρώτη επαφή με τη συλλογική μνήμη. Η συλλογική μνήμη είναι η μόνη που ξεπερνάει το θάνατο. Να το γεγονός ότι θα την βάλεις, να διαβάσεις ένα βιβλίο, οποιοδήποτε και να είναι αρχικά, εντάξει, δεν το συζητάμε, το οποίο ο συγγραφέας είναι ήδη νεκρός, μπορεί να σου πει, δεν ξέρω πώς σε λέει, γιαγιά, ας το πούμε, γιαγιά, ο συγγραφέας ζει, τι θα πεις, όχι έφυγε για τσιγάρα, όπως το λέμε για τους άλλους, θα πεις πέθανε. Γιατί πέθανε, αφού γράφει τόσο ωραία, και μπαίνει σε μία συζήτηση. Έχεις δώσει δώρο το μικρό πρίγκιπα? Έχεις διαβάσει το μικρό πρίγκιπα? Όχι. Παναγία μου, τι μου είπε τώρα, πήρε να πιω λίγο σε λίγο. Αγαπημένοι, είναι πολύ απλό. Ο μικρός πρίγκιπας είναι το δεύτερο βιβλίο στην ανθρωπότητα που διαβάζει το περισσότερο. Αλλά το πρώτο είναι η βίβλος, το δεύτερο είναι ο μικρός πρίγκιπας. Άρα, δεν ξέρω αν έχεις δώσει βίβλο προς το παρόν, μπορεί να είναι αυτό λίγο πιο πρόωρο, αλλά είναι κρίμα να μην περάσεις από αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε διαφήμιση, αλλά η ιδέα είναι ότι μερικά βιβλία που έχουν γραφτεί υποτίθεται για μικρούς ανθρώπους, έχουν γραφτεί για ανθρώπους που παρεπιπτόντως είναι μικροί. Δεν έχουν γραφτεί για παιδάκια. Άρα τους αγοράζουμε πολλές ιδέες που δεν έχουν καθόλου νόημα και πρέπει να κοιτάξετε εσείς μόνοι σας ποια βιβλία της παιδικής σας περίοδου έχετε κρατήσει. Θα δεις ότι ο μικρός πρίγκιπας ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί είναι ένα βιβλίο που μπορείς να διαβάσεις σε μικρό, να το κρατήσεις εσύ, να το διαβάσεις σε μεγάλο, να την έχεις στη βιβλιοθήκη σου και να πάει σε άλλο μικρό. Άρα η διαχρονικότητα πώς στηρίζεται, πώς θεμελιώνεται. Θεμελιώνεται από την δράση της ανθρωπότητας. Τα βιβλία των μεγάλων συγγραφών, που είναι τα λεγόμενα κλασικά, έχουν διασχίσει περίοδους που έχουν ξεπεράσει την κοινωνία τους. Η κοινωνία τους πέθανε και εμείς συνεχίζουμε να τους διαβάζουμε. Εντάξει. Αυτά τα βιβλία αγγίζουν περισσότερο τους μικρούς ανθρώπους και τους μεγάλους. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όταν για πρώτη φορά οι γονείς σας θα κάνουν δώρο στα παιδιά σας ένα βιβλίο. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Δεν το αντιλαμβάνεστε συνήθως και θεωρείτε ότι είναι εντάξει, μπορεί να είναι ένα δώρο σαν όλα τα άλλα. Καμία σχέση. Γιατί είναι ένα δώρο από κάποιον που θέλει να μείνει κάτι και το δίνει σε κάποιον που δεν ξέρει ακόμα να αρπάζει, αλλά επειδή το δίνει ο ηλικιωμένος, θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό. Γι' αυτό βλέπετε μερικά, μπορεί να είναι και αντικείμενα, δεν είναι απαραίτητο βιβλίο. Είναι αυτό μου το έχει δώσει ο παππούς. Και το κρατάει. Ενώ άλλοι δεν το έχουν καθόλου. Άλλοι θυμούνται τη γιαγιά τους. Θυμούνται πώς άναβε το καντήλι. Και μερικές φορές ανάβουμε το καντήλι όχι επειδή πιστεύουμε, επειδή πιστεύουμε στην πίστη της γιαγιάς. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε τι σημασία είχε και μετά μπαίνουμε στην γνήσια πίστη. Περνάει από αυτήν την κοινωσιολογία. Εδώ λοιπόν με τους μικρούς ανθρώπους πρέπει πρώτα απ' όλα να τους σεβόμαστε ως ανθρώπους και όχι ως μικρούς. Εδώ κάναμε ένα στρατηγικό λάθος, επενδύουμε πάρα πολύ στο μικρό που γίνεται μεγάλο. Και βλέπετε ότι και η κοινωνία τα έχει κανονίσει έτσι, τους μικρούς ανθρώπους τους λέει μικρούς. Δεν τους λέει ανθρώπους. Τους μεγάλους ανθρώπους τους λέει μεγάλους και μετά είναι και κανονικοί. Ενώ το χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι το ανθρώπινο. Όταν τώρα το σκεφτείτε, πρέπει να αποφασίσετε ότι δεν είστε μόνο εσείς και μετά κάνετε αντιγραφή, είστε εσείς οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Άρα είστε τουλάχιστον τρεις γενιές. Άμα το σκεφτείτε ότι είστε απλώς πριν το μετά και μετά το πριν, δεν καταλαβαίνετε σε ποια σειρά θα έρθείτε τώρα.
Άρα πρέπει να φανταστείτε ότι είστε μία γέφυρα μεταξύ του πριν και του μετά. Που μεταφέρεται μέσα στον χρόνο. Άρα μεταφέρεται στοιχεία από το πριν στο μετά και από το μετά στο πριν. Όπως παραδείγματος χάρη ένα ραδιόφωνο. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάτε στο ραδιόφωνο και τώρα μιλάμε με Αυστραλία. Στην Αυστραλία τώρα θα είναι η επόμενη μέρα. Εμείς θα είμαστε από την προηγούμενη. Άρα θα λέμε καλημέρα στο μέλλον. Αυτοί θα απαντάνε καλημέρα στο παρελθόν. Αυτή η συζήτηση έχει νόημα, γίνεται κυριολεκτικά. Το πρόβλημα ποιο είναι, η συζήτηση γίνεται σε ποιο χρόνο. Πραγματικό. Ποιος είναι ο πραγματικός. Είναι της Ελλάδος ή της Αυστραλίας. Χειρότερα ακόμα, η συζήτηση γίνεται ποια μέρα. Γίνεται στις δύο μέρες μαζί. Μας παραξενεύει αυτό λίγο, βλέπετε. Θα μου πείτε είναι μια σύμβαση, γιατί άμα δεν είχαμε βάλει τη σύμβαση εκεί, δεν θα ήταν η άλλη μέρα. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι το ραδιόφωνο είναι το παρόν που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Το ραδιόφωνο ή το τηλέφωνο, αν θέλετε, δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Είναι εργαλείο, αλλά το εργαλείο αυτό παράγει μία σύνδεση διαχρονική. Και είναι ακριβώς το ίδιο με τους γονείς σε σχέση με τους μεγάλους ανθρώπους και τους μικρούς ανθρώπους. Σε αυτήν τη σχέση, την τριγωνική, θεωρείται συχνά ότι δεν έχετε το πάνω χέρι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Αφήνετε τα παιδιά σας, ξέρω εγώ, ένα πεντάωρο μετά το σχολείο στους γονείς σας και έρχεστε εσείς, μιλάτε μισή ώρα με τα παιδιά και μετά πάνε για ύπνο. Και λέτε στη γυναίκα σας, δεν βρίσκεις ότι επηρεάζονται από τους γονείς. Και πώς να μην επηρεάζονται, αφού πρώτα τρώνε ένα οχτάωρο στο σχολείο, μετά τρώνε ένα πεντάωρο με τους γονείς σας και μετά σε μισή ώρα θέλετε να τα αλλάξετε όλο. Άρα εδώ άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όπως επιλέγετε σε ποιο σχολείο παν, ουσιαστικά επιλέγετε τους εκπαιδευτικούς που θα χάσουν χρόνο με τα παιδιά τους σας. Το ίδιο κάνετε με τους γονείς σας. Απλώς δεν τους έχετε επιλέξει. Αυτή θα είναι. Άρα έχει πολύ πλάκα ειδικά οι γυναίκες. Οι γυναίκες ξέρετε ότι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην μοιάζουν με τη μάνα τους. Ενώ έχουν ξεχάσει ότι ο άνδρας τους έχει παντρευτεί με τη μάνα τους. Okay, το λέω έτσι γιατί βλέπω ξαφνιαστήκατε. Άρα ξαναλέω, άμα θέλετε να με μια διαχρονική σχέση και θέλετε να παντρευτείτε με μια γυναίκα, πρέπει να κοιτάξετε αμέσως πώς είναι η μάνα της. Άμα δεν την αντέχετε, το σταματάτε. Έχετε πάνω κάτω 25 χρόνια προώριες σχέσεις. Άμα την αντέχετε και την θεωρείτε αξιοθαύμαστη, λέτε εντάξει, θα την αντέξω. Την άλλη. Ναι, γιατί πολύ συχνά στην Ελλάδα νομίζουμε ότι αντέχουμε την πεθερά. Όχι. Αντέχουμε το αντίγραφο της πεθεράς. Άμα νιώθω κάτι το βιωματικό τώρα. Καλό είναι, καλό σου. Σου λέει ότι σε αγαπάει τη μάνα σου. Αυτό σου είπε. Παναγία μου. Το είπε πιο διπλωματικά, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι έχει πολύ πλάκα, ειδικά όταν είναι νέες οι κοπέλες, αναρωτιούνται πάντοτε αν ο φίλος της θα αγαπήσει τη μάνα της. Και δεν ξέρουν ότι αγάπησε πρώτα τη μάνα και μετά τη φίλη. Για ένα πολύ απλό λόγο. Άμα θέλει να επενδύσει, είναι, ξέρετε, αυτό το λένε μερικές φορές οι γυναίκες, λένε, μεταξύ τους οι γυναίκες, λένε, σε αυτόν βλέπεις τον άνδρα σου ή τον πατέρα των παιδιών σου. Αυτό, να ξέρετε, για τους άνδρες είναι crash test. Μόλις λένε βλέπω μόνο τον άνδρα μου, πάει, έφυγε, επόμενος. Άμα βλέπει τον πατέρα των παιδιών της και δεν το θέλατε εσείς φεύγετε. Γιατί νιώθει ότι
είναι κάτι το σταθερό, θα μπορεί να συνεχίσει αυτό που ήθελε και νιώθει ασφάλεια, αγάπη κτλ. Άρα έχει μεγάλη σημασία, γιατί βλέπετε ότι σε αυτά που σας είπα στις σχέσεις, η ιδέα είναι να κοιτάζετε πάντοτε πώς σας βλέπει ο άλλος και όχι να κοιτάζετε μόνο πώς τον βλέπετε. Άρα δεν πρέπει να σκέφτεστε μόνο το εγώ προς τον άλλον, αλλά πώς είστε ο άλλος άλλος. Δηλαδή είναι εγώ ο άλλος, μετά καταλαβαίνετε ότι αυτός λέει εγώ ο άλλος, άρα εσείς είστε ο άλλος άλλος. Και έχουμε λοιπόν δύο άλλοι-άλλοι που μιλούν μεταξύ τους. Και όχι εγώ ο άλλος, εγώ ο άλλος. Όσο είστε στο εγώ, να ξέρετε ότι συχνά πάτε στο εμείς. Το εμείς είναι απλώς ο πολλαπλασιασμός του εγώ. Άρα είναι πάλι εγωιστικό. Το ενδιαφέρον είναι όταν μιλάμε για τους άλλους. Μόλις μπαίνετε στους άλλους, είστε πιο κοντά στην ανθρωπότητα. Άρα αυτό που βλέπουμε με την ανθρωπότητα είναι ότι είναι δύσκολο να αγαπάμε τους άγνωστους. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι αγαπάτε έναν άγνωστο. Μη σας απασχολεί μόνο, σε καφενείο είναι οι άνθρωποι. Ότι δεν ακούσετε σε εσύ. Να εδώ, να. Έλα εδώ άμα θες. Ωραία. Λοιπόν, άρα δεν πειράζει. Φαντάσου ότι ότι στην εκκλησία ο παπάς δεν τους σταματάει. Α, δεν το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο, ε. Ήταν ένας που αναρωτιόταν ποια είναι η καλύτερη θρησκεία. Άρα πήγε σε διάφορες, άρα πήγε σε μερικές θρησκείες και λέει, εδώ δεν μιλούσαν καθόλου, λέει, τέλεια, πω πω, μακάρι να ήμουν παπάς σε αυτή τη θρησκεία. Μετά πάει σε μία άλλη, εδώ ήταν ακόμα πιο τέλεια, ο παπάς δεν μιλούσε. Και μετά έρχεται στη δικιά μας που βλέπει ένα μπουρδέλο μέσα στην εκκλησία που μιλάνε όλοι, ο παπάς φωνάζει, τα παιδιά τρέχουν αυτά και λέει μάλλον αυτή θα είναι η πιο δυνατή, γιατί για να αντέχει όλα αυτά και να ζει τόσες χιλιετίες, εδώ πρέπει να είμαι παπάς. Άρα εμείς κάνουμε συναντήσεις στα καφενεία, άρα μην αγχώνεστε, έχουν δικαίωμα να ζήσουν οι άνθρωποι. Λέω λοιπόν ξανά ότι όταν εξετάζουμε τον άλλον σαν να ήμασταν εμείς, πρέπει πάνω να σκεφτούμε αν το σκέφτεται και αυτός. Και εδώ είναι η διαφορά μεταξύ του κοιτάζω και βλέπω. Αυτοί που βλέπουν είναι ότι κοιτάζουν πως κοιτάζουν οι άλλοι. Ενώ αυτοί που κοιτάζουν, κοιτάζουν μόνο πως κοιτάζουν αυτοί. Ένας γιατρός δυσκολεύεται να κοιτάξει πως τον βλέπει ο ασθενής. Ο ασθενής, ας πούμε, με έναν γιατρό έχει πάντοτε παράπονα. Φταίει ο ιατρός για όλα, φταίει επειδή πονάει. Αν να θυμάστε, γιατί φταίει ο ιατρός, γιατί είναι ο μόνος που ασχολείται μαζί του. Άρα είναι το ίδιο όταν ασχολείστε με τους γονείς σας, με τη μαμά σας που έχει μεγαλώσει, με τον μπαμπά σας που έχει μεγαλώσει, γκρινιάζουν συνεχώς για σας, τους λείπετε, όταν είστε εδώ, παρά είστε εδώ, όταν τους παίρνετε τηλέφωνο, δεν τους παίρνετε αρκετά, όταν τους παίρνετε αρκετά τους παραπέρνετε. Παιδί μου, δεν θα τα βρούμε ποτέ. Δεν θα τα βρείτε ποτέ, θα είναι έτσι ως το τέλος. Γιατί είστε οι μόνοι που ασχολούνται με αυτοί τους. Δεν μπορείς να πας να πεις σε κάποιον που δεν ασχολείται μαζί σου ότι είμαι πρίζης. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να είστε ο πρίχτης. Να μην δίνει δικαιολογίες αυτό το πράγμα. Το λέω θεωρητικά. Ενώ ο πρίχτης είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει αφοσίωση. Ότι υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει γιατρός που δεν θα σας πονέσει ποτέ. Ναι, βέβαια, αυτός που δεν θα ασχοληθεί με εσάς. Αυτός ποτέ δεν θα σας πονέσει. Αλλά ο γιατρός που πρέπει να ασχοληθεί με εσάς, επειδή έχετε ένα πόνο, θα πρέπει να το διαχειριστεί. Άρα θα γκρινιάξετε εναντίον πιανού, του πόνου ή του γιατρού. Του γιατρού. Ο πόνος δεν μιλάει. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Πρέπει να σκεφτείτε τα παιδιά σας. Όταν κλαίνουν, εμένα μου αρέσουν πολύ τα παιδιά όταν πέφτουν. Ξέρετε, τα παιδιά όταν πέφτουν, άρα σας κάνω το παιδί που πέφτει. Πέφτει. Ας πούμε ότι αυτή είναι η μάνα μου. Εγώ είμαι μικρός. Πέφτω και κοιτάζω αν αυτή κάνει κάτι. Αν δεν κάνει κάτι, δεν πονάω. Άμα αρχίζει να κάνει, κάνει έτσι. Α, Παπαναγία μου, τώρα απογένεις πουτάνας εδώ. Δες, κύριε Θεέ μου, τι κάνει. Άρα να ξέρετε, αντί να ασχολείστε με το παιδί αν έπεσε, να κάνετε τη μάνα να χαίρετε.
Γιατί ο πρώτος δείκτης για το παιδί είναι, επειδή δεν ξέρει αν είναι σοβαρό, κοιτάζει αν ο άλλος το βλέπει σοβαρά. Άμα του λέει, άντε σήκω, πάλι έπεσες. Ξαφνιάζει, λέει, δεν μου δίνεις καμία σημασία. Ενώ με αρχίζει να κλαίει η μάνα που το παιδί κάνει κρίση. Και δυστυχώς οι μπαμπάδες κάνουν το διπλό λάθος. Άρα κοιτάζουν το παιδί, κοιτάζουν τη μάνα, κοιτάζουν το παιδί και τη μάνα και μετά τα κάνουν σκατά, γιατί δεν ξέρουν πού να προλάβουν τώρα. Άρα ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ απλό, πρέπει να ασχοληθείτε μόνο με τη μάνα, να την αφοπλίσετε και το παιδί θα σας ζει με αφοπλισμένη μάνα και θα πει εντάξει δεν έγινε τίποτα. Το πιο ωραίο είναι να έρθει το παιδί και να πει στον πατέρα δεν έγινε τίποτα, μόνο έπεσα. Εντάξει. Και μετά υπάρχουν και οι εκφράσεις, δηλαδή πρέπει να θυμάστε, εδώ είναι καλό να μελετάτε τις εκφράσεις και από άλλες περιοχές. Στη Γαλλία όταν βλέπετε ένα παιδάκι που κλαίει πολύ, του λέτε κλάψε έτσι θα κατουράς λιγότερο. Και λέει με κοροϊδεύει και σταματάει το κλάψιμο. Γιατί σου λέει, μα δεν το παίρνει σοβαρά αυτό που κάνω. Ενώ εσείς του λέτε με χιούμορ, εντάξει. Είναι το ίδιο, άμα πέφτει, λες μετράς στο πεζοδρόμιο. Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο, και αυτό εξηγείται και επιστημονικά. Είναι ότι μιλάτε στον εγκέφαλο. Άρα ο εγκέφαλος ασχολείται, αλλά δεν ασχολείται με τον πόνο του. Άρα ξέρετε, εμείς έχουμε πάει και στη χειρουργία, έξυπνα παιχνίδια. Δηλαδή, έχουν μία τοπική αναισθησία, π.χ. τοπική, μπορεί να είναι μεγάλη τοπική, όλο αυτό κάτω, και έχουν ένα τραπέζι, τους βάζουν να παίζουν παιχνίδια την ώρα που τους κάνουν χειρουργείο. Παιχνίδια έξυπνα όμως, είναι δύσκολο. Και τους απασχολεί τόσο πολύ που λέει, καλά τελείωσε το χειρουργείο. Και είναι μερικοί που δεν βγαίνουν από το χειρουργείο αμέσως μέχρι να λύσουν το πρόβλημα. Και οι γιατροί του λένε τι κάνουν. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι πώς το απασχολούμε εγκεφαλικά. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι στις ανθρώπινες σχέσεις και ειδικά στον δεσμό που είναι διαχρονικός, όταν ζείτε με ανθρώπους που ζείτε μαζί τους, προσέξτε τώρα, με επιλογή σας, όχι τα οικογενειακά, με επιλογή σας, δηλαδή ένα ζευγάρι κτλ. Τότε σιγά σιγά αρχίζετε να νιώθετε τον άλλον πριν σας πει πώς νιώθει. Αυτό είναι ο δεσμός. Ο δεσμός, προσέξτε, δεν είναι δεσμά. Τα δεσμά είναι αυτά που κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι ο άλλος ή η άλλη θα παραμείνει μαζί μας. Αλλά ξέρετε, μόλις βάζετε δεσμά, όλος θέλει να απελευθερωθεί. Ο δεσμός είναι η διπλή επιλογή. Άρα ένας από τους δεσμούς που έχουμε, αλλά όχι σε οικογενειακό πλαίσιο, αλλά πρέπει να το πω, τουλάχιστον πριν κλείσω, είναι ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή. Είναι εντελώς διαφορετικός δεσμός, είναι μια διπλή επιλογή και υπάρχει βέβαια σε πολλούς τομείς. Άρα είναι ο μαθητής που επιλέγει το δάσκαλο, ο δάσκαλος που επιλέγει το μαθητή και μπορεί να έχουν μια διαχρονική πορεία η οποία βασίζεται στην κοινή παραγωγή έργου. Αυτό παράγει έναν δεσμό πολύ ισχυρό, διότι δεν είναι οικογενειακός, είναι εξωτερικός και γι' αυτό το βλέπετε κι εσείς. Νομίζω ότι στην εξέλιξή σας, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όσοι πήγαν έως το πανεπιστήμιο, πάνω κάτω από τη ζωή σας περάσαν 50 καθηγητές. Μία χούφτα φτάνει για να πείτε ποιοι σας έχουν επηρεάσει. Όλοι έλεγαν απλώς για το πέρασμα. Πρέπει να περάσετε εξετάσεις, τι να κάνουμε. Αυτοί που σας επηρέασαν, και το λέγαμε και το μεσημέρι, θυμάσαι που έλεγε η Πελαγία. Μας είπε η Πελαγία ότι η δασκάλας της είπε, Πελαγία θα πρέπει να αποφασίσεις ή θα είσαι στη φωτιά ή με αυτούς που κάνουν παλαμάκια. Δεν σας λέω τώρα σε ποιο πλαίσιο της το είπε, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί η Πελαγία αποφάσισε να είναι η πυροσβέστης. Άρα με μία φράση της έκανε μια πορεία ζωής. Η δασκάλη είναι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ παίρνω το μοντέλο του τρένου. Το τρένο είναι, αν θέλετε, η ατμομηχανή, έτσι να είναι πιο παραδοσιακό, η ατμομηχανή είναι το παιδί. Οι γονείς είναι τα βαγόνια που έχουν κάρβουνο. Τροφοδοτούν. Όλο γκρινιάζουν βέβαια, είναι μέσα στη μαυρίλα, αλλά τα δίνουν όλα. Οι δάσκαλοι είναι εκτός τρένου, είναι αυτοί που επιλέγουν που είναι οι γραμμές. Άρα οι γονείς θα είναι πάντα πίσω να υποστηρίξουν, αλλά μερικές φορές δεν ξέρουν πού πάτε. Άρα υποστηρίζουν.
Οι δάσκαλοι υπερστηρίζουν, δεν υποστηρίζουν. Αυτοί ξέρουν πού μπορείτε να πάτε και ξέρουν και πού δεν πρέπει να πάτε. Αλλά δεν ξέρουν αν κάποιος θα σας πρόξει. Και αυτό υπάρχει αυτός ο τριπλός συνδυασμός, οι γονείς, οι δασκάλοι και τα παιδιά, που όταν δεν λειτουργεί καλά αυτό το τρίγωνο έχουμε προβλήματα, όταν λειτουργεί καλά τότε έχουμε κατευθύνσεις γραμμές, οι άλλοι σπρώχνουν και έχουμε τα παιδιά που αναπτύσσονται και παράγουν ένα έργο όχι μόνο για τα παιδιά τους και για τους γονείς τους, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό λοιπόν έχει σημασία να το δούμε με αυτόν τον τρόπο και έτσι να καταλάβετε ότι ειδικά όταν είμαστε στο πλαίσιο, αν θέλετε, του ελληνισμού, που είναι ένας πολιτισμός διαχρονικός, όταν σας έλεγα προηγουμένως για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Σοφοκλής μας είναι τόσο οικείος που θα μπορούσε να ήταν εδώ. Ο Σοκράτης ακόμα περισσότερο. Γιατί? Ενώ έχετε μερικούς συγγραφείς που είναι τις δεκαετίες του 60 και του 50 και σας φαίνονται εντελώς εκτός. Είναι ακριβώς όπως το βλέπετε με τις ταινίες. Οι ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου βλέπετε γρήγορα ότι δεν είστε σε αυτή την κοινωνία, είναι σίγουρο. Και μετά πάτε σε ένα θεατρικό και βλέπετε ειδίποδα, σε άλλο πλαίσιο, αρχαίο, ξεκάθαρα εκτός, σας αγγίζει. Ξέρεις γιατί με αγγίζει αυτό? Είναι το διαχρονικό ανθρώπινο στοιχείο του ελληνισμού. Όταν έχουμε τέτοια έργα, αυτά κρατάνε χιλιετίες η επιρροή τους. Όταν έχουμε τα άλλα, έχουν ένα μεγάλο σουξέ σε μια κοινωνία, αλλά την επόμενη κοινωνία ούτε καν τα ξέρουν. Άρα εδώ είναι το ίδιο και τελειώνω με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι δεν μας αρέσει πολύ να γερνάμε, εντάξει. Θα θέλαμε να μείνουμε οι ίδιοι, να μην έχουμε ρητίδες, να μην έχουμε άσπρα μαλλιά, να μην έχουμε τα διάφορα, ξέρετε, αυτά τα κλασικά. Το κάνουμε και λίγο lifting. Επιλέξτε καλά το lifting, γιατί εγώ βλέπω πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. Λες, άμα ήταν να το κάνεις έτσι, δεν τα άφηνες κανονικά, δεν... Και το βάψιμο των μαλλιών δεν μας πειράζει, αφού σας αρέσει να αλλάζετε, κάντε το. Αλλά απλώς να είμαστε σοβαροί. Ο χρόνος είναι πάντα μαζί μας, αλλά είμαστε σπάνια μαζί του. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε άχρονοι. Το πρόβλημα είναι ότι άχρονος σημαίνει χωρίς ζωή. Και σημαίνει χωρίς επένδυση, σημαίνει χωρίς συνέχεια και σημαίνει χωρίς παράδοση. Άρα νομίζω ότι ο καθένας έχει την ηλικία που έχει και πρέπει να την αξιοποιήσει σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έλεγα πω Θεέ μου, πότε θα έχω άσπρα μαλλιά για να μ' ακούν. Γιατί εγώ έδινα συμβουλές από πολύ μικρός, αλλά δεν μ' άκουγαν. Γιατί πόσες φορές εσείς ακούτε ένα δίχρονο, τρίχρονο να σας δίνει συμβουλές? Έλεγα, όταν θα έχω άσπρα μαλλιά θα το βουλώνω. Εντάξει. Γιατί ακούμε πιο εύκολα κάποιον που είναι πιο μεγάλο από εμάς παρά πιο μικρό. Άρα το λέμε μάλιστα και σοφία. Δεν είναι θέμα μόνο σοφίας, είναι θέμα νοημοσύνης και μνήμης. Αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Την ώρα που προσπαθούμε να είμαστε όλοι άξιοι για να πεθάνουμε σωστά, να θυμάστε ότι πρέπει να αφήσετε και κάτι. Το αφήνετε με την έννοια της συνέχειας, με την έννοια του έργου, του κοινού έργου. Εμείς τώρα αυτή την περίοδο ξέρετε ότι παλεύουμε για διάφορα πράγματα και εσείς παλεύετε για τα εθνικά. Δεν παλεύουμε επειδή δεν μας αρέσει προσωπικά. Έχουμε μια έννοια της ευθύνης. Λέμε, τόσους αιώνες ήμασταν έτσι. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μην είμαστε έτσι. Με ποιο δικαίωμα θα πάμε στους επόμενους, θα τους πούμε δεν κάναμε τίποτα? Αυτό είναι πολύ βαρύ. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε κρίκος αλυσίδας και δεν είμαστε μόνο εμείς σαν κοινωνία και λέμε ρε παιδιά, αφού το γουστάρουμε θα κάνουμε αυτό. Θέλουμε να βάλουμε ένα προσύμβολο, θα βάλουμε ένα προσύμβολο. Δεν θέλουμε, δεν θα βάλουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργούμε ως εκπρόσωποι του πολιτισμού και του ελληνισμού ή απλώς είμαστε για την πάρτη μας και αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε. Εσύ τώρα μου έφτιαξες ένα πολύ ωραίο σαλέπι, εντάξει, ωραία. Θα μπορούσε να το φτιάξεις πολύ πιο χάλια. Και να λες σαλέπι είναι, αφού δεν ξέρεις. Μόνο που ξέρω.
Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα τώρα. Ή θα πούμε ότι βάλτε το σαν να είναι νερό και θα λες ότι είναι σαλέπι, και κάποιος που θα είναι νέος, που θα έχει πει ποτέ, θα πει αυτό είναι το σαλέπι. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε, ας πούμε, στα βιβλία της ιστορίας. Όταν όλος δεν ξέρει ποια είναι η ιστορία, ό,τι και να του πεις, λέει αυτό είναι. Όταν για τα θέματα της πίστης, εντάξει, τώρα το λέω επειδή έχουμε και την εγγονή εκεί πέρα. Τις έχεις μάθει ο Πάτερ ημών? Πώς? 3 χρόνια. Δεν με νοιάζει. Ξαναλέω, τις έχεις μάθει ο Πάτερ ημών? Τις το μάθω. Ωραία, μπράβο. Άρα, είσαι πιο γρήγορα, βλέπεις. Το Πάτερ ημών είναι η μόνη προσευχή που έχουμε κατευθείαν τον Χριστό. Όλες οι άλλες είναι δικές μας. Όλες. Ωραία. Όταν λοιπόν πάνε τα παιδιά και πιο μεγάλα, πάνε στο σχολείο, σου ξαναέρχονται μια μέρα και σου λένε: α, εμείς μάθαμε μια προσευχούλα. Κάνει προσευχούλα, μόλις ακούς προσευχούλα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι εκφυλισμένο. Και αρχίζει να λέει ένα τραγουδάκι. Γιατί βέβαια οι δασκάλες, που δεν είναι δασκάλες, αλλά είναι καθηγήτριες σε επίπεδο, έχουν κάνει το παθηρουγάκι και έρχεται τραγουδιστά. Δεν έχει ιδέα τι λέει. Δεν είναι προσευχή, είναι εκφυλισμός. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που έχει σημασία, θα μου πείτε το Πάτερ ημών είναι δύσκολο. Και βέβαια είναι δύσκολο. Το μεταφράζεις πρώτα. Εξηγείς τι λέει η λέξη, εξηγείς γιατί ήταν αυτή η λέξη και ότι πιο παλιά τη λέγαμε έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Η πίστη είναι μόνο αυτή. Τα άλλα δεν είναι πίστη. Τα άλλα είναι αντίγραφα, άθλια, τα οποία νομίζουν ότι μιλάνε την πίστη. Όταν εγώ βλέπω καθηγήτριες που κάνουν το σταυρό και τον κάνουν ανάποδα, γιατί τα παιδιά μπερδεύονται. Το θυμάστε, το έχετε δει όταν ήσασταν μικρά. Και λέω, Θεέ μου, τι κάνετε? Άρα μας λένε, άμα τα παιδιά δεν καταλάβουν, τι θα κάνουμε? Μα δεν είναι ανάγκη να καταλάβουν, μπορεί να εσύ να είσαι ανάποδα. Ωραία. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι ξεχνάμε μερικούς κώδικες και μετά τους εκφυλίζουμε και νομίζουμε ότι μιλάμε για τα ίδια. Αλλά δεν μιλάμε για τα ίδια. Άρα, σε αυτή τη συνέχεια της παράδοσης, της οικογένειας, των σχέσεων, της φιλίας, της θυσίας, των αξιών, έχει μεγάλη σημασία να μην είμαστε μόνο στο επίπεδο των επαφών ή των σχέσεων, αλλά να υπάρχουν δεσμοί. Οι δεσμοί είναι αυτό το διαχρονικό στοιχείο των σχέσεων. Είναι αυτές που αντέχουν. Και δεν αντέχουν στον χρόνο, είναι ότι ζουν μέσα στον χρόνο. Εξελίσσονται μέσα στον χρόνο. Τα ζευγάρια που ζουν, ας πούμε, 40 χρόνια μαζί, αγαπιούνται συνεχώς με διαφορετικό τρόπο. Και έχει πλάκα ότι μερικές φορές μιλούν μεταξύ τους και λένε, θυμάστε όταν είχαμε πάει εκεί πέρα? Πάνω κάτω θυμούνται πώς αγαπιόντουσαν. Με άλλο τρόπο. Μετά άλλαξε. Υπάρχει μια μορφή ορίμανσης, μια μορφή αλλαγής και στην πραγματικότητα είναι αυτό το συνεχόμενο που αλλάζει συνεχώς, που είναι αυτός ο ερωτάς τους, η αγάπη τους. Όχι ποια εποχή. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πείτε ότι κανονικά, ας πούμε, οι κοπέλες λέτε συχνά, πω όταν ήμουν νέα, όταν ήμουν, ξέρω, τι άλλες βλακίες λέτε, όταν ήμουν ψηλή, όταν ήμουν λεπτή, όταν ήμουν με τα κούνια, όταν ήμουν, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια λέτε. Και μετά έρχεται μια πιο μικρή και σας λέει, ήσουν τσόκαρο. Εγώ που ήμουν βαμμένη έτσι και τα λοιπά, και λέει, εγώ σ' αγαπώ έτσι όπως είσαι τώρα. Λες, μα τώρα είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι. Ναι, λέει, μα έτσι σ' αγαπάω. Έχουμε μερικές μαμάδες που φαίνονται πιο νέες και νομίζουν ότι είναι καλό να φαίνονται τα αδέρφια των παιδιών τους. Είναι η μεγάλη μου αδερφή. Ποια μεγάλη σου αδερφή? Μα ο λόγος είναι τη μάνα. Δεν είναι τη μεγάλη αδερφή. Άρα, βέβαια, άμα έχετε κάνει τόσο lifting που στο τέλος φαίνεστε να είστε το παιδί του παιδιού σας. Ενώ εγώ σας έχω εξηγήσει ότι θα γίνετε το παιδί του παιδιού σας χωρίς lifting. Δεν είναι να σακωθείτε για αυτό το θέμα. Λέω απλώς ότι όταν παραμορφώνουμε τα στοιχεία μας και νομίζουμε ότι είμαστε πιο ανθρώπινοι, διότι ξεχάσαμε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η κοινωνία, η φέτα κοινωνίας που είμαστε, είναι το διαχρονικό.
Εγώ το βλέπω με έναν πολύ όμορφο τρόπο στους ηθοποιούς. Ειδικά στους ηθοποιούς και όχι τις γυναίκες. Για ποιο λόγο? Βλέπετε, ας πούμε, ότι θα παίξει πρώτα τον Jean Premier, μετά θα παίξει το ήρωα ή τον αυτός που είναι ο αντιπαθητικός κτλ. Μετά θα έχει ένα πιο όριμο, μετά θα παίξει έναν γέρο και βλέπετε μετά τη ζωή του. Είναι πίνακας. Δεν προσπαθεί ο γέρος να παίζει συνεχώς όπως ήταν 20 χρονών, θα ήταν γελίο. Είναι το ίδιο ως αποδοχή, είναι ότι άμα ζούμε με τον χρόνο, τότε παράγουμε ένα έργο που είναι σημαντικό και είναι όντως μετά διαχρονικό. Άμα ζούμε μόνο με την εποχή μας, ουσιαστικά κολλήσαμε σε μια εποχή και ξέρετε, είναι το κλασικό που λέμε στα παιδιά μας, στην εποχή μου τα πράγματα ήταν καλύτερα. Άρα υπήρχε ένα ωραίο σκίτσο έτσι, που βλέπαμε ας πούμε τον πατέρα και γιο μόνο και ήταν, το πρώτο σκίτσο ήταν προϊστορική εποχή και συνέχιζαν έτσι. Στο τέλος το τελευταίο, είχε καμιά δεκαριά, ήταν δύο αστροναύτες, ένας μεγάλος και ένας μικρός. Και όλοι έλεγαν, στην εποχή μου τα πράγματα ήταν καλύτερα. Να ξέρετε ότι αυτοί που το λένε αυτό, ζουν σε λανθασμένη εποχή. Είναι κοινωνικοί και έχουν μείνει στην αφέλεια όταν ήταν μικροί. Εγώ επειδή το έχω ζήσει σε πιο δύσκολες καταστάσεις όπως είναι οι πρόσφυγες, στην Κύπρο, όταν πάμε στα κατεχόμενα και μου δείχνουν το σπίτι τους, κάθε φορά ξαφνιάζονται γιατί είναι μικρό. Το θυμούνται μεγάλο. Και το θυμούνται μεγάλο γιατί ήταν τόσο. Άρα υπάρχει μια ωρεοποίηση από αυτά που θυμόμαστε παλιά. Άμα εγώ σας ξαναέβαζα στα νιάτα σας, θα λέει Θεέ μου, εκεί ήμασταν, αυτό κάναμε. Αυτό λέω ότι είναι καλύτερα τότε. Είναι απλώς επειδή το ξεχάσατε και το θυμάστε με μια παιδική μνήμη, αλλά επειδή υπάρχουν και πρικισμένοι άνθρωποι, να ξέρετε ότι οι πρικισμένοι θυμούνται τα νιάτα τους με μνήμη μεγάλο. Και ξέρουν ότι δεν ήταν τόσο καλά. Άρα είναι απλώς μια ψευδαίσθηση και είναι καλύτερο να αξιοποιήσουμε την εποχή που είμαστε μαζί με τον χρόνο, παρά να προσπαθούμε να είμαστε με μια κοινωνία η οποία δεν ξέρει από χρόνο, γιατί θέλει να ζήσει το σήμερα χωρίς να υπάρχει χθες και αύριο. Αλλά εδώ μιλάμε για εποχές και όχι μόνο για ημέρα, και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ καλό, το λέω τώρα για τη μικρή, τους μαθαίνουμε πιο εύκολα τις ημέρες και τους μήνες, ενώ η ουσία είναι οι εποχές. Γιατί άμα το σκεφτείς ορθολογικά, θα δεις ότι πότε αλλάζουν οι μήνες. Συμβατικά. Οι εποχές δεν αλλάζουν συμβατικά. Οι εποχές είναι τα πρώτα μαθήματα που θα μάθει από τη φύση. Κανονικά θα πρέπει να μαθαίναμε πρώτα τις εποχές, μετά τους μήνες, μετά τις ημέρες. Και επειδή είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, μαθαίνουμε τις ημέρες. Μετά μπερδευόμαστε κιόλας, γιατί ξεκινάμε τη Δευτέρα ως πρώτη. Αλλά όταν έχετε ένα πληγισμένο παιδάκι, σας λέει γιατί η Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα. Λέτε εσείς από εκεί κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί τι λες Δευτέρα. Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα, αλλά πάτε λίγο στο σχολείο, θα δείτε ότι τους εξηγούν ότι η Κυριακή είναι τελευταία. Ενώ είναι μια σύμβαση ποιος κοιτάζει τι. Αλλά απλώς στα ελληνικά, επειδή λέμε Δευτέρα, Τρίτη, αλλά φανταστείτε σαν ανέκδοτο. Σας λέω εγώ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Θα σας άφιαζε. Περιμένατε Παρασκευή. Μπορεί και να περιμένετε Παρασκευή. Έβδομη. Όγδοη. Τώρα δεν σας ξαφνιάζει πια. Λέτε εντάξει, είναι ανώμαλος, μην τράει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι άμα δεν έχει την Κυριακή πρώτο, πώς να πάει στη Δευτέρα. Άμα δεν καταλαβαίνει με αυτή τη σειρά, τότε δεν καταλάβει η Παρασκευή. Η Παρασκευή δεν μπορεί να έρθει μετά το Σάββατο. Γιατί είναι Παρασκευή. Δεν είναι κατασκευή, δεν είναι προκατασκευή, είναι Παρασκευή. Το Σάββατο υπήρχε και πριν, Σαββάτ, καμία σχέση. Άρα πρέπει να είναι εκεί πέρα. Άρα η Κυριακή έρχεται και είναι μια μεγάλη καινοτομία, αν το σκεφτείτε, γιατί στην πραγματικότητα, αν σκεφτείτε και
θρησκευτικά, από το Σάββατο περάσαμε στην Κυριακή. Άρα την ημέρα του Κυρίου τη βάλαμε μπροστά. Άρα λέω λοιπόν ότι ακόμα και πράγματα πολύ απλά, εγώ το λέω και για τα μαθηματικά, ξέρετε, όταν λέμε στα παιδιά πρέπει να τους μαθαίνουμε μερικά πράγματα στα πολύ μικρά και λέμε είναι απόλυτα λογικά, είναι μαθηματικά, άρα τους λέμε 11, 12, 13 και τους λες, το παιδί πετάγεται και λέει, γιατί δεν λες 11, 11, 12, 13. Άντε τώρα να το εξηγήσει ότι εμείς είμαστε λάθος. Στην πραγματικότητα πρέπει να την εξηγήσετε ότι παλιά η βάση μας ήταν το 12, δεν ήταν το 10. Όταν εμφανίζεται το 10, τότε δεν είναι πια λογικό. Άμα κοιτάξετε τις γλώσσες στα αγγλικά, πότε είναι λογικό στα αγγλικά? Δεν είναι στο 11, ούτε στο 12. Στα γαλλικά πρέπει να περιμένετε το 17. Να ξαναμπείτε στο κανονικό. Άρα λέω ότι αυτές οι τοπικές αλλαγές που είναι λανθασμένες είναι κομμάτια, αν θέλετε, των κοινωνιών που έχουν μείνει μέσα στην ιστορία, αλλά δεν είναι της ουσίας. Η ουσία είναι αυτό που είναι διαχρονικό. Αυτά ήθελα να σας πω για τα παιδιά, για τις οικογένειες και να θυμάστε βέβαια, τελειώνοντας, για να μην ξαφνιαστείτε από αυτά που είπα, να θυμάστε ότι όταν σε κάποια φάση φώναξαν τον Χριστό και του λένε «Σε περιμένουν τα αδέρφια σου και η μάνα σου», είναι μέσα στο κείμενο, και απαντάει «Η οικογένειά μου είναι αυτοί που με ακούν». Έτσι καταλάβετε καλύτερα γιατί είχαμε αυτή τη θεματολογία και πώς παίξαμε πάνω σε αυτό, ακολουθώντας αυτή τη φράση. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή απόλαυση. Οτιδήποτε πίνετε, δεν πίνετε ή θα ξαναπιείτε. Thank you.